Τιμάτων των εργαζομένων καταγράφησε σε έκθεσή του ο σύμφωνα με το πρακτορείο Dow Jones. Κύρια αιτία η φορολόγηση, η οποία στη χώρα μας είχε σημειώσει την υψηλότερη επιβάρυνση μέσα σε ένα χρόνο. Με αποτέλεσμα το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων να μειωθεί κατά 25,3% το 2011. Αμέσως επόμενη χώρα στη λίστα είναι η Κορέα με μείωση 6,3% και η Αγγλία με 4,3%. Έχουμε 37,3% επιβάρυνση σε έναν παντρεμένο με δύο παιδιά όσον αφορά τη φορολογία του και ο μέσο όρο των χωρών του ΩΣΑ ναι, ναι. είναι Τα 12 κάτω. Του ΟΣΑ. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΣΑ, οι μεγαλύτερε επιβαρύνσει εμφανίζονται σε χαμηλόμιστε οικογένειε με παιδιά. Για παράδειγμα, κάποιο που λαμβάνει τον μέσο μισθό με δύο παιδιά και άνεργη γυναίκα, στην Ελλάδα φορολογήθηκε πέρυσι με 37,8% από 35,3% το 2010. Τη στιγμή που το Ισπανικό κράτο φορολογεί τον ίδιο μισθωτό με 34,2% και η Πορτογαλία με 29,2%. Χώρε που βρίσκονται και οι δύο σε καθεστώ στήριξη. Ο μέσο όρο του συντελεστή φορολογία στον ΩΣΑ είναι στο 25,4%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από την έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα τη Ελλάδο, σύμφωνα με την οποία τα τελευταία χρόνια η φτώχεια στην Ελλάδα μετατοπίζεται από του ηλικιωμένου στου νέου με παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά μέχρι 15 ετών που ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια ανέβηκαν το 2010 στο 22,3% από 19,3% που ήταν το 2005, ξεπερνώντα έτσι και τον μέσο όρο τη Ευρώπη των 27 που είναι στο 20,2%. Πέρμετρη φορολογική επιβάρυνση όμω καταγράφεται από την έκθεση του κυρίου Προβόπουλου και στην ακίνητη περιουσία. Όπω τονίζεται, χαρακτηριστικά η αύξηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικέ αναπροσαρμογέ τη φορολογητέα αξία των ακινήτων, συμπαρασύροντα πολλού φόρου προ τα πάνω και επιτείνοντα την έντονη αβεβαιότητα και την ύφεση στην ελληνική κτηματαγορά. Όπω προκύπτει και από την έκθεση τη Τράπεζα Ελλάδο, δεν υπάρχει σήμερα θέμα αυξήσεων αντικειμενικών αξιών. Υπάρχει μόνο θέμα μειώσεων, ιδιαίτερα στι υποβαθμισμένε περιοχέ και ακόμη πιο ιδιαίτερα στα επαγγελματικά ακίνητα σε όλη τη χώρα. Όπω επισημαίνει η έκθεση, οι αντικειμενικέ δεν θα πρέπει να αλλάξουν με κάποιον οριζόντιο τρόπο, αλλά να συνδυαστούν με μείωση τη φορολογία των μεταβιβάσεων και κατάργηση επιμέρου επιβαρύνσεων με τη θέσπιση και διατήρηση ενό πολύ μικρού αριθμού ενιαίων φόρων που θα αντικαταστήσουν όλου εκείνου που επιβάλλονται σήμερα στα ακίνητα. Μαζί μου λοιπόν ο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, καλησπέρα. καλησπέρα. Δεν είναι μόνο ότι εκτοξεύεται η φορολογία, είναι ότι όπω διαπιστώνει ο Σάγιο, όπω παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ, κοινωνικέ ομάδε που θα έπρεπε να προστατεύονται από το κράτο είναι αυτέ που επιβαρύνονται περισσότερο. Αυτό είναι ένα απόλυτο παραλογισμό. Γιατί έχει επικρατήσει. Πρώτα απ' όλα διότι έχουμε ένα κακό κράτο που φτιάχνει ένα κακό σύστημα για να εξυπηρετήσει κακού σκοπού. Με τη σειρά. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτή η αφέμαξη. Δεν είναι μία χρονιά, ούτε είναι μόνο πέρυσι ή μόνο φέτο. Και τα δέκα τελευταία χρόνια η επιβάρηση μέσω τη φορολογία των εργαζομένων των μισθωτών, γιατί για αυτού mm -hmm. είναι η στατιστική, δεν αφορά τι υπόλοιπε κατηγορίε επαγγελματικέ. Οι μισθωτοί λοιπόν κάθε χρόνο, εδώ και δέκα χρόνια, επιβαρύνονται συνεχώ περισσότερο. Το μεγάλο όμω κομμάτι από αυτή την επιβάρηση δεν είναι η φορολογία εισοδήματο. Είναι. Είναι, οι κοινων... είναι οι κρατήσεις για τα κοινωνικά συστήματα για την ασφάλιση. Οι εισφορές δηλαδή, ασφαλιστικές οι και ασφαλιστικές μας εισφορές. εισφορές ασφαλιστικές. Η Ελλάδα σταδιακά στη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών αύξησε συνεχώς τις κρατήσεις για ασφάλιση διότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν πηγαίνει καλά και για όλου του λόγου που γνωρίζουμε. Το χειρότερο είναι ότι και για τι δύο πτυχέ αυτές τη επιβάρυνση που περιγράφει τώρα, Μπάμπη, ο κόσμο, οι πολίτε στην Ελλάδα δεν παίρνουν τίποτα πίσω. Δεν έχουν καμία ανταπόδοση. Παίρνουν, δεν είναι, δεν είναι καλό αυτό, θε να πει. Παίρνουν δεν... πολύ χαμηλού επίπεδου οι υπηρεσίε και από τα ασφαλιστικά του ταμεία και από τι κάτω υπηρεσίε. Βεβαίω, διότι συγκρίσεις. δικαιούται ο πολίτη να συγκρίνει και να δει σε αυτόν τον πίνακα ότι όταν τόσε άλλε χώρε, καταρχήν ο μέσο όρο του ΩΣΑ. Θα έπρεπε εμεί, αν θέλει τη γνώμη μου, να είμαστε κάτω από εκεί. Γιατί Γιατί ο μέσο όρο του ΩΣΑ στο επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών είναι πολύ καλύτερο. Γι' αυτό τον απλό λόγο. Αυτό που είπε δηλαδή. Ότι πληρώνει πολύ ακριβά κάτι το οποίο είναι κακό ναι, ναι. τελικώ ω ποιότητα. Mm -hmm. Άρα, γιατί όμω αυτό συμβαίνει. Διότι στην πραγματικότητα έχουμε μετατρέψει ένα κράτο το οποίο θεωρεί πολυτέλεια το οτιδήποτε, του κοστίζει πολύ ακριβά για να κάνει το οτιδήποτε, είναι μέσα και η διαφθορά βεβαίως, αλλά είναι και το γεγονό ότι είναι ένα κράτο το οποίο το χρησιμοποιούμε για να ας πούμε, γιατρέψουμε ένα πρόβλημα που έχει η κοινωνία μα και η οικονομία μα, ότι δεν γεννά αρκετέ θέσει εργασία. Και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφουμε τελικώ βεβαίω και την οικονομία. Αλλά αυτό πώ φτιάχνετε. Εδώ ακούμε ε, πολλέ υποσχέσει για ένα νέο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Μπάμπη, ξεκίνησε ένα διάλογο. Ε, είναι στο είναι, τέλος, είναι διαλύθηκε. μνημονιακή υποχρέωση. Ναι. Λοιπόν, με ποιο τρόπο ακριβώ, υπό ποιε προποθέσει, αν θέλει, θα αποκτήσουμε σε αυτή τη χώρα ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Η βασική προπόθεση, κατά τη γνώμη μου, είναι να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Διότι ένα άλλο λόγο που οδήγησε στη διάρκεια τη τελευταία δεκαετία σε συνεχόμενη αύξηση και μάλιστα, όπω πολύ σωστά παρατήρησε, εκεί που θα είναι είναι τρελό. Δηλαδή, βάζουμε σε μια οικογένεια που έχει έναν άνθρωπο να δουλεύει και δύο παιδιά, έχει, πληρώνει περισσότερου φόρου από έναν άνθρωπο ναι. που δεν είναι παντρεμένο. Έτσι. Και έχει και αυτό δύο παιδιά. Και στι μονογονεϊκέ οικογένειε. Στι μονογονεϊκέ είναι, είναι έξαλλο αυτό που συμβαίνει, διότι προσοχή, ο δείκτη αυτό είναι φόρο στου μισθού, συν οι κοινωνικέ κρατήσει, μείον οι μεταβιβάσει οι κοινωνικέ. Που αποδεικνύει ότι και αυτέ τα περίφημα επιδόματα, βεβαίω το τελευταίο καιρό καταλάβαμε έτσι, τι γίνεται με τα επιδόματα. Και τα επιδόματα δεν έρχονται να γιατρέψουν αυτή την κατάσταση. Άρα ο μόνο τρόπο, ο πρώτο, είναι η φοροδιαφυγή. Και ο δεύτερο είναι καθαρά η μείωση των επιβαρύνσεων. Η πρώτη μείωση που πρέπει να γίνει είναι στι κρατήσει. Διότι αυτέ είναι ίδιε σε όλου, ενώ στη φορολογία εισοδήματο, σε τελευταία ανάλυση, υπάρχει κάποια πυραμίδα. Δηλαδή, αυτοί που έχουν λιγότερα πληρώνουν λιγότερο. Έτσι. Άρα, αυτά πρέπει να γίνουν. Για να γίνει αυτό, πρέπει το κράτο να ξοδέψει λιγότερα. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει, ούτε κανεί τον έχει ποτέ εφεύρει. Μόνο οι Έλληνε πολιτικοί προσπαθούν να τον εφεύρουν. Πάμε να σε ευχαριστήσω.